Σήμερα καλωσορίζουμε στην περιοχή μας με πολύ χαρά και ιδιαίτερη τιμή ένας από τους σημαντικότερους κοινοβουλευτικούς της παράταξης, έναν άνθρωπο της επιστήμης και της πολιτικής, τον καθηγητή της ιατρικής αλλά και πρώην Υπουργό Υγείας, τον Λεωνίδα τον Γρηγοράκο, ο οποίος θα συμμετέχει στην εκδήλωση της κοπής της πίτας σε μια πολιτική ομιλία στην οποία θα ξεδιπλώσει όλα τα δεδομένα της κεντρικής πολιτικής κοινής, των γεγονότων τα οποία έχουν συμβεί τα τελευταία χρόνια αλλά και τον τελευταίο καιρό, όπως επίσης και την προοπτική της παράταξης εν ώψη του Ιδρυτικού Συνεδρίου που θα γίνει 16 με 19 Μαρτίου τον επόμενο μήνα. Ξεκινούν λοιπόν οι προσυνεδριακές διαδικασίες στο επόμενο διάστημα με έντονη δραστηριότητα που αφορά την παραγωγή πολιτικών γεγονότων αλλά και προσυνεδριακού διαλόγου, με αποκορύφωμα τις εκλογές, οι οποίες θα γίνουν για την εκλογή των συνέδρων στις αρχές του Μάρτη και στην πορεία αυτή που θα έχουμε προς το Ιδρυτικό Συνέδριο του Μαρτίου. Τον καλωσορίζω λοιπόν με μεγάλη χαρά και που μας έκανε την τιμή να είναι μέχρι εδώ και εύχομαι να πάνε όλα καλά για την πατρίδα μας αλλά και για την παράταξη. Είμαι εδώ με πολύ μεγάλη χαρά. Με καλούς φίλους οι οποίοι είχαν την καλοσύνη να με προσκαλέσουν, να συμμετάσχω στην κοπή της πίτας και να κάνω και μια πολιτική ομιλία. Είμαστε σε μια πάρα πολύ δύσκολη καμπή πολιτικά στην Ελλάδα. Είμαστε σε ένα έντονα συγκρουσιακό πολιτικό κλίμα που τουλάχιστον αυτή την εποχή δεν το είχε ανάγκη ο τόπος. Ο τόπος αυτή την εποχή είχε ανάγκη από μια πλατιά λαϊκή, κοινωνική και πολιτική συνένεση για να μπορέσει να δώσει λύσεις στα μεγάλα προβλήματα της χώρας. Δυστυχώς, όμως, δεν γίνεται κάτι τέτοιο. Ιδιωτελώς κάποιοι φροντίζουν να βάζουν φωτιά στο πολιτικό σκηνικό της χώρας, με αποτέλεσμα όλο αυτό που θα έπρεπε όλοι μαζί, όλος ο λαός, να έχει δημιουργηθεί ένα κίνημα από τη βάση, το οποίο μια εθνική λαϊκή ενότητα, η οποία θα έδινε λύσεις στα μεγάλα προβλήματα της χώρας, και που το έχει ανάγκη ο τόπος, δεν έχει γίνει. Και γι' αυτό αποκλειστική ευθύνη έχει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός και η κυβέρνηση. Λυπάμαι πάρα πολύ που θα εξαναγκαστώ σήμερα στην ομιλία μου να πω πράγματα που δεν θα ήθελα να τα έχω πει, αλλά το πολιτικό σκηνικό της χώρας επιβάλλει να πούμε την αλήθεια και αυτή την αλήθεια θα πρέπει όλοι μαζί να τη βγάλουμε στην κοινωνία και να πούμε στην κοινωνία τι συμβαίνει στον τόπο και ποιες είναι οι προοπτικές και ποια είναι τα βήματα που θα πρέπει να γίνουν για να βγει ο χώρος και ο δικός μας αλλά και η πατρίδα μας από αυτά τα διέξοδα. Υπάρχει αδιέξοδο, δυστυχώς. Για το θέμα της Νοβάρτης, ένα σχολιασμό, όλα αυτά που ακούγονται τελευταία. Μιλάτε με έναν άνθρωπο που ξέρει το θέμα της υγείας. Δυστυχώς, επαναλαμβάνεται το παλιό σκηνικό της Siemens. Είναι ακριβώς το ίδιο. Και κοιτάξτε το σχετισμό. Η Siemens είναι μια γερμανική εταιρεία και η Novartis είναι μια ελβετογερμανική εταιρεία. Δηλαδή η εταιρεία, η Siemens, αποκαλύφθηκε το σκάνδαλο από την General Electric, όταν ήταν δηλαδή να πουληθεί στην Αμερική και βρέθηκε το μεγάλο κενό στα λεφτά που είχαν πάρει και είχαν δώσει σαν μίζες οι άνθρωποι της Siemens σε όλα τα μέρη του κόσμου, Ελλάδα, Νιγηρία, Ινδία, Πακιστάν, Μπαγκλαντές. Έτσι και τώρα λοιπόν η Novartis, φαίνεται, πηγαίνοντας να μπει στην Αμερικανική αγορά, βρήκανε πάλι τη διαδικασία μέσω του ιδιωτικού λογιστής, βρήκανε πάλι ότι υπάρχει ένα κενό στα οικονομικά της εταιρείας. Δεν μου κάνει καθόλου εντύπωση ότι και τα δύο αυτά είναι γερμανικά. Και ότι η ίδια η Γερμανία είναι αυτή η οποία δημιούργησε την κατάσταση και με τη Siemens και με την Novartis.